Πάμε να δούμε το τι αντιδράσεις έφερε αυτό το πατρίς θρησκεία οικογένεια. Πάμε να ακούσουμε τον Στέφανο Κασελάκη τι δήλωσε σχετικά. Ξέρετε πια πολύ καλά ότι ακόμα και στις εκμυστηρέσεις μου, στις αφηγήσεις μου, στις προσωπικές στιγμές που συνθέτουν τη ζωή μου, είμαι ο αυτός μου. Ξέρετε πια την καρδιά μου. Απέναντι, αυτοί που πάντα φωνάζουν. Όταν παρέλασα, επειδή νομίζουν ότι τους ανήκει η πατρίδα. Όταν είπα το πιστεύω στη Νέα Υόρκη, επειδή πιστεύουν ότι τους ανήκει η θρησκεία. Και φυσικά, πάντα τους ανήκει η οικογένεια. Όταν με την πολιτική τους κάνουν αδύνατο σε νέο κόσμο να αρχίσει η οικογένεια. Λοιπόν, σας έχω νέα. Η καπηλεία του πατριωτισμού, της πίστης και της οικογένειας από τη δεξιά τελειώνει εδώ. Η διαίρεση των Ελλήνων από τη δεξιά τελειώνει εδώ. Οι προοδευτικοί άνθρωποι έδωσαν το αίμα για την πατρίδα τους. Οι προοδευτικοί άνθρωποι πασχίζουν καθημερινά για τα παιδιά τους. Και οι προοδευτικοί άνθρωποι έχουν προσωπικό δικαίωμα στην πίστη τους. Τι σημαίνει πρόοδος? Όταν δεν έχεις ανάγκη να διαφημίσεις τον πατριωτισμό σου με χουντικά συνθήματα όπως οι αυτιάδες αυτού του τόπου. Λοιπόν, αυτά από τον Στέφανο Κασελάκη. Κώστα Πουλακίδα. Το σύνθημα πατρίς, θρησκεία, οικογένεια είναι σύνθημα της Χούντας. Πατακός το λέγει. Το γεγονός ότι σήμερα υπάρχουν υποψήφοι ευρωβουλευτές δημοκρατικών κομμάτων και οι οποίοι το αναφωνούν και υπάρχει και κόσμος από κάτω που τους χειροκροτεί, σημαίνει υποχώρηση του δημοκρατικού φρονήματος στη χώρα. Και σημαίνει και βέβαια και άγνοια της ιστορίας, της πολύ πρόσφατης ιστορίας όμως της χώρας. Είναι σωστό αυτό που λέει ο κύριος Κασελάκης. Όλοι οι πολίτες και οι προοδευτικοί δηλαδή και αυτοί που δεν είναι στην προοδευτική παράταξη πιστεύουν στην οικογένεια, πιστεύουν στην πατρίδα. Και η αριστερά στο όνομα της πατρίδας λειτουργεί. Και η δεξιά στο όνομα της πατρίδας λειτουργεί. Αυτό είναι το σωστό. Προφανώς για κάποιοι δεκαετίες τώρα έκλεβαν την πατρίδα και την οικογένεια και τη θρησκεία από τα στόματα, από τις ζωές των άλλων. Ήταν ο τρόπος για να διχάσουν. Αυτό έχει ξεκινήσει από πολύ παλαιά όμως. Από τον πρώτο διχασμό. Από το 1914-16. Τόσο παλιά είμαστε. Εν πάση περιπτώσει, και όχι από τον εμφύλιο. Αυτά χτιστήκανε μετά. Υπήρχαν από πριν. Η ουσία τώρα είναι ότι ο κύριος Κασελάκης πατάει πόδι σε αυτό. Και σε ιστορικές. Στα θέματα που είναι φορτισμένα ιστορικά, λέει όχι, δεν χαρίζω την πατρίδα, δεν χαρίζω τη θρησκεία, δεν χαρίζω την οικογένεια. Βλέπουμε λοιπόν αυτό. Αυτό είναι καινούργιο αντίθετο. Μια σειρά από αναταράξεις στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας για το πώς ακούγεται. Όπως αναταράξεις έχει φέρει βεβαίως και η υποψηφιότητα του κυρίου Μπελέρη, την οποία θα συζητήσουμε αμέσως μετά σε τούτο το δελτίο.